Κύριε Χουντή, ξεκινώ από εσάς γιατί και με την ιδιότητα του Ευρωβουλευτή ίσως είστε και από τους καταλληλότερους. Να μας πείτε μια γνώμη για το τι έγινε με τον κύριο Κάρας και όλη αυτή την αναστάτωση. Θα ρωτήσω και εσάς αυτό. Μήπως ήταν λάθος του ΣΥΡΙΖΑ ότι επένδυσε πάρα πολλά σε αυτήν την Επιτροπή? Κύριε Βαγγελάτο, εφόσον θέλετε να το πιάσουμε το πράγμα από την αρχή, πρέπει να σας πω ότι αυτή η Επιτροπή προέκυψε ως Επιτροπή μέσα από την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων της Βουλής, του Ευρωκοινοβουλίου, συγγνώμη, της οποίας είμαι και μέλος, με την εντολή κατά συμφωνία όλων των πολιτικών ομάδων να διερευνήσει, να κάνει μια έρευνα, να συντάξει μια έκθεση σχετικά με την Τρόικα, τα μνημόνια, τη λειτουργία της Τρόικα και αυτά που ζητούσαν τα μνημόνια και τις επιπτώσεις στις χώρες, κύριε Χουντή, ειδικά. Γνωστά είναι αυτά. Μην χάσουμε χρόνο μετά. Όχι, το λέω γιατί αν θέλει κανείς να το προσεγγίσει το θέμα, θα το δει μέσα σε αυτές τις διαστάσεις. Ωραία. Για να κάνει τη δουλειά της λοιπόν η Επιτροπή, και έρχομαι από αυτή τη διαδικασία, τελειώσαμε σήμερα την επίσκεψη στην Ελλάδα και συναντηθήκαμε με το Υπουργείο Οικονομικών, με τις τράπεζες, με τη ΓΕΣΕ, τη ΓΕΣΕΒΕ, με κοινωνικούς φορείς. Πάμε στην ουσία, κύριε Χουντή. Ναι. Πάμε λοιπόν, στην ουσία, καλησπέρα. Δεύτερο, θα σας πω. Δεύτερο, ήταν να δοθούν ερωτηματολόγια και προς την Κεντρική Τράπεζα και προς την Κομισιόν και προς τις Εθνικές Αρχές, τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Οικονομικών και τον Κεντρικό Τραπεζίτη, και βεβαίως να γίνουν ακροάσεις, όπως καλή ώρα η περίφημη ακρόαση με τον κύριο Όλιερεν, που μας έβγαλε τη γνωστή είδηση ότι δεν κουρέψαμε το χρέος τότε, διότι θα είχαμε πρόβλημα μετάδοσης στις ευρωπαϊκές τράπεζες και σε άλλες χώρες. Αυτή είναι η εντολή αυτής της Επιτροπής. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της εντολής έγινε και η επίσκεψη στην Ελλάδα. Αυτό που είπε ο κύριος Κάρας, λοιπόν, για να πάμε στην ουσία, γιατί ο χρόνος είναι συγκεκριμένος και θέλω να τον εκμεταλλευτούμε για αυτό που είναι το καυτό θέμα. Λέει ο κύριος Κάρας ότι είπε χθες ότι, και επέμεινε και σήμερα, δηλαδή ότι δεν έλαβε προτάσεις συγκεκριμένες. Πήρε το βιβλίο, όπως μάθαμε και από τον άλλο Ευρωβουλευτή, και το ξέραμε γιατί είχαμε δει τον κύριο Τσίπρα που το παρέδιδε κιόλας. Νομίζω το είχε δώσει και στον κύριο Ρεν όταν είχαν συναντηθεί και ήταν και κάμερες μπροστά όταν το είχε εγχειρήσει, αλλά λέει ότι δεν πήραμε προτάσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ αντιδρά σε αυτό και πολύ. Γιατί αντιδράσατε? Κοιτάξτε, ο κύριος Κάρας δεν είχε κανένα λόγο να πει τέτοιο πράγμα. Να πει την εκτίμησή του για την Τρόικα, που τη λέει, αλλά είναι ένα θέμα που θα το συζητήσουμε στην Επιτροπή, γι' αυτό φτιάχτηκε η Επιτροπή. Να δει τι προτάσεις του έχουν γίνει σχετικά με αυτό το θέμα, ήδη και από τις χτεσινές συζητήσεις στο ελληνικό κοινοβούλιο, αλλά και σήμερα, όταν κατέληγαν ορισμένοι, λέει πάρτε μέτρα να αντιμετωπιστεί Χουντή, η κατάσταση και ούτω καθεξής. Επιτρέψτε μου το ερώτημα. Ναι. Ο κύριος Κάρας είναι ένας ευρωβουλευτής όπως είστε κι εσείς. Ο κύριος Κάρας είναι αυτό που κι εσείς είστε. Ούτε κάτι περισσότερο, ούτε και κάτι λιγότερο. Ήρθε λοιπόν και σε μια ερώτηση που το ετέθη χτες, έδωσε μια πολιτική απάντηση σύμφωνα με τη δική του πολιτική οπτική. Αυτό γιατί είναι κακό? Όχι. Δηλαδή, εγώ κρίνω τον κύριο Κάρας. Κύριε Βαγγελάτο. Και δεν περιμένω και πολλά από αυτόν, ούτε και από την Επιτροπή. Το έχω πει πολλές φορές. Αλλά λέει μια πολιτική θέση. Αυτό ο καθένας δεν έχει το δικαίωμα ως εκλεγμένος να το πει. Ακούστε. Τι έπρεπε να πει και τι ήθελε να πει με την εντολή και με την ιδιότητα ο κύριος Κάρας, το είπε σήμερα στη συνέντευξη. Παρότι λέει δεν παίρνω τίποτα πίσω, είπε και διευκρίνησε ότι εγώ δεν ήθελα να αναμειχθώ στις πολιτικές εξελίξεις, ούτε να αξιολογήσω το έργο του Τσίπρα ή του οποιοδήποτε άλλο. Σωστό. Άλλωστε αυτό έγινε και σε όλη την Ευρώπη. Επομένως, χωρίς να ρωτηθεί, διότι δεν το ρωτήσαμε κύριε Ευαγγελάτο, είχε προηγηθεί μια συνάντηση του κυρίου Κάρας με τον κύριο Σαμαρά, όπως είχε δικαίωμα. Δεν το ρωτήσαμε τι είπες με τον κύριο Σαμαρά. Ομοειδέατες είναι με τον κύριο Σαμαρά, θα μπορούσε να κάνει αυτή τη συνάντηση. Και θα μπορούσαμε να γίνει και πιο συγκεκριμένη ερώτηση, αλλά αυτό γίνεται στο πλαίσιο της Επιτροπής, γιατί ο κύριος Σαμαράς ως Πρωθυπουργός όφιλε να έχει στείλει τις απαντήσεις στα ερωτήματα της Τρόικα. Τα είπε προφορικά, δεν έχει καμία σημασία. Και δεύτερο που θέλω να σας πω, κύριε Ευαγγελάτο, ποιο είναι το πολιτικό στοιχείο και η αντιστροφή που έκανε ο κύριος Κάρας, απαράδεκτη, είναι ότι ο κύριος Κάρας ήταν για ένα μεγάλο διάστημα από τους επικριτές, από τους κόλπους του Λαϊκού Κόμματος, όταν ο κύριος Σαμαράς έλεγε δεν θέλω Τρόικα και δεν θέλω μνημόνιο. Εμείς λοιπόν χαρακτηρίσαμε ως θετικό, έστω και εκ των υστέρων, έστω και στην τελευταία φάση της θητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιου, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να διερευνήσει τελικά τι είναι αυτή η Τρόικα. Έχει νομιμοποίηση. Με καταλάβατε, δεν το ρώτησε κανένας τι σου είπε ο Τσίπρας, τι σου είπε ο ένας, τι σου είπε ο άλλος. Πάω στον κύριο Νεράτζη τώρα. Μπορεί να το πει όποτε θέλει και μπορεί να κάνει και τη δική του εκτίμηση, όπως τα κάνουμε όλοι μας, σχετικά με το τι πρέπει να γράψουμε και τι περιμένει ο κόσμος από αυτή τη συγγραφή. Να δω, έχουμε τον κύριο Νεράτζη.